τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη. Καλησπέρα, Δημάρχε. Καλό μήνα να έχουμε. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Λοιπόν, είμαστε και στο ξεκίνημα μιας χρονιάς. Τώρα ο ένας μήνας ξοδεύτηκε από την χρονιά αυτή, χωρίς να τον καταλάβουμε, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Για το πότε έφυγε ο Ιανουάριος. Αλλά ξέρετε, συμβαίνει όλο αυτό γύρω μας, γιατί διαρκώς το βουνό διωγγώνεται. Δεν είναι η πανδημία, είναι η ακρίβεια, είναι χίλια δύο πράγματα. Αλλά φαίνεται πως αυτή την χρονιά έχετε αποφασίσει να μας κάνετε εκπλήξεις. Δηλαδή, έβλεπα τις προτάσεις που έχετε κάνει για την σύνθεση των συμβουλίων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, που συζητήθηκαν και αρκετά, γιατί εκεί είδαμε ένα άνοιγμα. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ένα άνοιγμα πονηρό, γιατί η επόμενη χρονιά είναι χρονιά εκλογών, κακά τα ψέματα. Αλλά είναι ένα άνοιγμα που έχει μέσα και άνοιγμα στην κοινωνία και άνοιγμα κομματικό. Δηλαδή, το έχετε πει και εγώ θα έλεγα, το έχετε κάνει και σε μεγάλο βαθμό πράξη, ότι δεν σας εμποδίζουν οι κομματικές σας καταγωγές, που μπορεί να είναι και διαφορετικές και στην ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, έτσι, είναι και οι καταγωγές των άλλων. Έτσι. Αλλά το άνοιγμα είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, θέλετε να μας το ερμηνεύσετε για να μην το ερμηνεύουμε εμείς? Βεβαίως. Καταρχήν υπήρξε. Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε. Η χρονική στιγμή μπορεί να έχει σχέση και με τις εκλογές, αλλά δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ότι η συμπαράταξη πλέον έχει μια πορεία 7 ετών μέχρι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Λαρισαίων. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, μεταξύ αυτών και εγώ, έχουμε αφήσει στην πάντα την όποια κομματική ταυτότητα υπάρχει. Εγώ δεν έχω κομματική ένταξη. Το ξέρουν όλοι στη Λάρισα από το 89 και μετά. Για να συστρατευτούμε για τα ζητήματα της πόλης. Από την άποψη αυτή, η συμπαράταξη Λαρισαίων αποτέλεσε ένα πρότυπο εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα, στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Θυμάστε, ήταν ακόμα η εποχή των χρησμάτων από τη μεριά των κομμάτων. Πήγαμε εντελώς διαφορετικά, με εκλογή επικεφαλής από τη βάση, με αποτέλεσμα να καταγράψει μια εξαιρετική πορεία και να έχει μια αναγνώριση στην κοινωνία της Λάρισας και ευρύτερα η πορεία της παράταξης της οποίας είμαι επικεφαλής. Αυτή η υπόθεση λοιπόν, για την οποία έχω μιλήσει ότι είναι παρακαταθήκη για την Λάρισα, τι κάνει? Υλοποιεί αυτό που εγώ είχα ως όραμά μου και με συνέχεια και ως άνθρωπο, αν θέλετε. Την ενότητα της πόλης. Την υπέρβαση των κομματικών ορίων, τη συστράτευση των δυνάμεων της πόλης για το δικό της αύριο, το δικό της καλύτερο αύριο. Αυτό ήταν το δικό μου όραμα, μέσα από αυτό πορεύομαι. Συνεπώς, η στιγμή έρχεται ακριβώς εκεί όπου η συμπαράταξη στο ξεκίνημα της νέας θητείας έχει οριμάσει. Είναι ικανή να στείλει αυτά τα πολιτικά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και να εντάξει στις δυνάμεις της και στην προοπτική της ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, αλλά όπως είπα συστρατεύονται για την πόλη. Αυτό ήταν το μήνυμα αυτού του ανοίγματος και αυτών των αλλαγών. Και είναι Δήμαρχε, ένα μήνυμα το οποίο θα το χαίρομαι και στο μέλλον, από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Γιατί λέτε ότι τώρα είναι η όριμη στιγμή? Όταν στις προηγούμενες εκλογές κυριαρχήσατε, αν μείνουμε σε αυτό που σας ακολουθούσε ως στερεότυπο, ότι δηλαδή έχετε αριστερές καταβολές, ήταν η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι αμέσως μετά έγιναν οι εθνικές εκλογές και πήρε το 40% η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και εσείς είχατε κυριαρχήσει, που σημαίνει ότι αυτό ή το είχατε καλλιεργήσει και ήταν τότε όριμη κοινωνία να το δει στην δική σας υποψηφιότητα, στο δικό σας πρόσωπο. Απλώς τώρα είναι πιο όριμη συνθήκη σε όλα τα επίπεδα, λέτε. Ακριβώς. Διότι δεν ερμηνευόταν από την πολιτική σας καταγωγή το αποτέλεσμα των εκλογών του 19. Ξέρετε, είναι σαφές. Είναι σαφές πως δεν υπάρχει πιθανότητα, αν δεν υπήρχε μια ευρύτερη στήριξη στο πρόσωπό μου σε επίπεδο ψήφων από όλους τους χώρους και από όλα τα κόμματα, ότι εγώ θα ήμουν στη θέση που είμαι σήμερα. Αυτό νομίζω ότι... Και δεν είναι και πρόβατα οι πολίτες να πηγαίνουν εκεί που τους δείχνει το κόμμα τους, έτσι. Βεβαίως, από εκείνη τη στιγμή ήταν σαφές τι, ότι σε μια παράταξη και σε έναν επικεφαλή στον οποίο συστρατεύονταν όλα τα κόμματα. Θυμίζω ότι ήταν οικολόγιο, ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ποτάμι,
Σταύρος ο Θεοδωράκης έρθει στο γραφείο μου να μου εκφράσει τη στήριξή του κτλ. Μόνο η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τότε και φυσικά και το ΚΚΕ, το οποίο έτσι αλλιώς έχει τη δική του ξεχωριστή πορεία όλα τα χρόνια και δεν μπαίνει σε τέτοιες συζητήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποψήφια. Αυτό εκφράστηκε με ψήφους στις εκλογές και διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις μέσα από αυτή τη στάση των ψηφοφόρων να έρθουν κοντά μας άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε παρατάξεις ευρύτερες και στην κεντροδεξιά ακόμη, οφείλω να το πω, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει το σημαντικό έργο που γίνεται, έχουν αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχουν κομματικά όρια σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην πόλη και συστατεύονται μαζί μας και θέλω από καρδιάς να τους ευχαριστήσω μια φορά ακόμη. Και να δηλώσω προς κάθε κατεύθυνση ότι επειδή ακριβώς αυτή είναι η πορεία της συμπαράταξης, επειδή ακριβώς αυτό με συνέχει ως άνθρωπο, θα πω καθαρά πως αυτό θα συνεχιστεί. Άρα καταλαβαίνω ότι μετά και από αυτό το άνοιγμα δεν θα μας πέσει το σαγόνι όποιο όνομα και αν δούμε να συμπορεύεται μαζί σας στις επόμενες εκλογές. Κρατήστε το αυτό που λέτε, ναι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Τι είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Λαρισαίων? Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου είναι ένας οργανισμός, ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει το Δήμο να αντιμετωπίσει με ένα άλλο νομικό πλαίσιο ζητήματα που έχει μπροστά του και ο μηχανισμός του δεν μπορεί για διάφορους λόγους να τα βγάλει πέρα. Και λόγω του ότι είναι υποσταλεχωμένος, γνωρίζουν όλοι ότι δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο εδώ και πολλά χρόνια, από το 2010 και μετά. Και βέβαια από την άλλη μεριά, έχοντας ένα ευέλικτο σχήμα διοίκησης με τη μορφή της ΑΕ, μπορεί να υλοποιεί πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν μέσα από τη γραφειοκρατία, επιτρέψουν την έκφραση, του νομικού πλαισίου του Δήμου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θεσμοθετήθηκε από την νυν κυβέρνηση, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων με εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο το υλοποιεί, είναι ένα ακόμα δείγμα ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων δεν σταματάει πουθενά σε αυτά. Μάλιστα. Ότι θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που μπορεί να είναι στη φαρέτρα του για την, από όπου και αν προέρχονται, για το καλό της πόλης. Δεν θα γίνεται επιχειρηματίες όμως. Δεν θα είναι ένας Δήμος επιχειρηματίας. Θα σας πω χαρακτηριστικά για να αντιληφθείτε. Έτσι, νομίζω ότι θα βοηθούσαν κάποια παραδείγματα. Ο αναπτυξιακός οργανισμός θα διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Mm-hmm. Να δούμε πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να φέρει έσοδα στο Δήμο. Θα διαχειριστεί το πάρκο των ευχών. Θα διαχειριστεί το προσκήνιο πολιτισμού, τη μεγάλη υποδομή, το δημοτικό μας θέατρο. Πότε με το καλό, Δημάρχε, το θέατρο, παρενθετικά πείτε το μέσα. Πάει πολύ καλά, νομίζω ότι στο τέλος, πριν το τέλος της θητείας αυτής. Μέσα στο 23 λοιπόν. Ναι, ναι, όλοι μας θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εγγένεια και να δούμε μια σπουδαία παράσταση. Έτσι, μια σπουδαία εκδήλωση. Μας δώσατε λοιπόν κάποια παραδείγματα, άρα θα δούμε τον Δήμο. Το επόμενο διάστημα πάμε σε διαδικασία ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την πρώτη στιγμή, επειδή ο Θα Δήμος... βάλετε τεχνοκράτη ως μάνατζερ. Τεχνοκράτες. Λοιπόν. Άρα, πέρα από τα μέλη που θα έχουν τις πολιτικές ιδιότητες, θα το τρέχουν τον οργανισμό τεχνοκράτες. Δεν θα είναι η στελέχωση, άντε για να τακτοποιήσουμε 2-3 παιδιά δικά μας. Αυτά που σκέφτομαι και με αυτά που έχω στο τραπέζι μου σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό αυτή τη στιγμή, η αιρετή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα 7 άτομα που ορίζει ο Δήμαρχος από τη μεριά της πλειοψηφίας, η αιρετή θα είναι σαφώς μειοψηφία. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα άτομα, ωραία, ακούγονται όλα. Και βεβαίως και του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, για να βοηθήσουν με την εμπειρία τους το τρέξιμο, τη γρήγορη διαδικασία υλοποίησης πραγμάτων που απαιτούνται στη Λάρισα του αύριο. Και φαντάζομαι ότι ήδη έχετε ένα πρώτο σχεδιασμό, γιατί ήδη μας είπατε κάποια παραδείγματα και θέλουν να προσθεθούν και άλλες δράσεις. Λοιπόν, χθες μεταδώσαμε τις ανακοινώσεις για την έναρξη των εργασιών στην Νικηταρά. Φαντάζομαι και εσείς θα πείτε να κάνει υπομονή ο κόσμος εκεί για κανένα χρόνο. Τόσο θα πάρει, αυτό είναι ο ορίζοντας του έργου, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα αυτής της δουλειάς που κάνουμε με το ΣΒΑΚ. Έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλα αλλά και πολύ σοβαρά έργα, τα οποία θα δημιουργήσουν αναστάτωση στην πόλη.
Η κυταρά έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να κόψεις την κυκλοφορία στο κομμάτι της 23 Οκτωβρίου από την διασταύρωση με την Κύπρο και την κυταρά. Τις επόμενες μέρες εκεί θα μπει η ΔΕΙΑΛ για να αντικαταστήσει αγωγούς και στη συνέχεια θα αρχίσει κανονικά η εργολαβία. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφορία, η οποία θα είναι σε ένα ρεύμα και έτσι όπως την έχουμε, όχι όπως την έχουμε γνωρίσει αυτή τη στιγμή. Μεγάλες δυσκολίες στο έργο. Αλλά θα ζητήσω βεβαίως την υπομονή των συμπολιτών μου. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά να ξέρουν όλοι ότι θα υλοποιηθεί στην ώρα του, θα δουλέψουμε με διπλά και τριπλά μέτωπα και συνεργεία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και θα μπορούμε όλοι μας να απολαύσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο κέντρο της πόλης. Και πάω στο δεύτερο. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Έχω καθημερινές πολύ ώρες και πολύ σοβαρές σκέψεις. Η Ρώων Πολυτεχνείου, άντε να την κόψεις την κυκλοφορία. Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, εσωτερικός δακτύλιος της πόλης, μαζί με τη Γεωργιάδου και την Τσιόγκα, την πρώην Καλλιθέας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήδη είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία, θα βγει η διακήρυξη τις επόμενες μέρες. Το καλοκαίρι θα αρχίσουμε να υλοποιούμε έργο στην κατεύθυνση αυτή, γιατί έχουμε έγκριση. Το καλοκαίρι, γιατί πέφτει και η κυκλοφορία σε έναν βαθμό. Είναι περίοδος η οποία βολεύει. Δεν έχει επιλεγεί τυχαία, λέτε, εκείνη η εποχή. Αλλά και εκεί θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και θα ακούσουμε δυστυχώς, αλλά έτσι είναι πάντα, πολλές κουβέντες από τους συμπολίτες μας. Αλλά και πολλά ευχαριστώ είναι βέβαια στη συνέχεια. Γιατί όσοι θα δουν τις διανοίξεις που ζει η πόλη 40 χρόνια τώρα, τη διάνοιξη μεταξύ Καρδίτσης και Φαρσάλων επί της Ιερών Πολυτεχνείου, όπου το ρεύμα της Ιερών Πολυτεχνείου γίνεται ένα και το μποτιλιάρισμα είναι ατελείωτο, είναι μέσα στο έργο αυτή η διάνοιξη. Η διάνοιξη και προέκταση της Τσόγκα στην Παραπίνια οδό μέχρι τη ΔΕΙΑΛ είναι τεράστια σημασία έργα που ολοκληρώνουν τον εσωτερικό δακτύλιο μιας πόλης η οποία διεκδικεί και είναι η πρώτη στη χώρα που έχει και εξωτερικό και εσωτερικό δακτύλιο. Άρα διαμορφώνει κυκλοφοριακές συνθήκες παρά τις σημερινές δυσκολίες πολύ καλύτερες από το σήμερα με τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Δεν χρειάζεται για τα έργα. Θα ήμουν ευχαριστημένος και τίποτα άλλο να μην κάναμε. Αυτά τα δυο έργα, τα τόσο σημαντικά, να τα τελειώσουμε στην ώρα τους, πραγματικά φτάνουν για την πόλη. Λοιπόν, μια και μιλούμε για έργα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι ένας πεδότοπος 10 στρεμμάτων. Στο παλιό ορφανοτροφείο θα κάνετε έναν πρότυπο. Στην πρόταση που κάνουμε στο ΠΕΠ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα του κ. Αγοραστού, όπου προβλέπουμε την υλοποίηση ενός σημαντικού κομματιού και ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες μιας πρότυπης παρέμβασης στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, κύριε Πολύζο, και το ξέρουν οι συμπολίτες μου, είναι μια πολύ δύσκολη συνοικία. Αντιπαροχή, κανένας ελεύθερος χώρος, πουθενά, πολυπληθέστατη συνοικία. Τι κάναμε λοιπόν? Με ίδιους πόρους, με 4-5 εκατομμύρια ξεκινήσαμε και αναπλάσαμε όλη τη συνοικία κάνοντας οδοστρώματα ενιαία. Δεν υπήρχε πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Αυτή τη στιγμή, αν πάει κανένας στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα βιώσει κάτι πολύ διαφορετικό, μια συνοικία εντελώς αλλαγμένη. Έρχεται να τη συμπληρώσει ο δρόμος ήπιας κυκλοφορίας της Αιώλου και της Βυζαντίου. Και δίπλα από αυτόν το πάρκο των 10 στρεμμάτων για τη συνοικία αυτή αλλά και για την πόλη ολόκληρη, επειδή δεν έχει χώρους ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι πρότυπος πεδότοπος, η μελέτη είναι ολοκληρωμένη, ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, στο χώρο του πρώην ορφανοτροφείου, για να καταλαβαίνουν οι Λαρισαίοι, ανάμεσα στις δομές του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου και στο πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ενοποιούμε έναν τεράστιο χώρο που ανήκει σε τρεις διαφορετικές δομές αυτή τη στιγμή και κάνουμε έναν πρότυπο πεδότοπο ο οποίος θα δώσει διέξοδο σε αυτή την πολυπληθέστατη συνοικία, αλλά είμαι σίγουρος και σε άλλους συμπολίτες οι οποίοι θα πάνε να χαρούν ένα περιβάλλον με πράσινο, με καθιστικά, με πέργολες, με μοντέρνα παιχνίδια εισαγωγής από το εξωτερικό και με μια άλλη εντελώς φιλοσοφία στη λειτουργία του. Κλειστός χώρος, ελεγχόμενος χώρος, ο οποίος θα δώσει τη χαρά και τη δυνατότητα στους συμπολίτες να περάσουν όμορφες στιγμές εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν,
Θα σας ζητήσουμε να κάνετε υπομονή 3 λεπτών, γιατί έχω κι άλλα να σας ρωτήσω κι άλλα να συζητήσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης. Μας περιγράψατε μια σειρά από παρεμβάσεις που θα γίνουν και στην Ηρών Πολυτεχνείου, που κι αυτές σε ένα βαθμό θα δημιουργήσουν μια αναστάτωση, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Μακάρι να κατέβαιναν από τον ουρανό τα έργα έτοιμα και να ενσωματώνονταν στη λειτουργία της πόλης. Αλλά επειδή ήδη έχουν δει τις αλλαγές στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, πριν φύγουμε από τα έργα, να δούμε τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχετε προγραμματισμένες. Βεβαίως. Καταρχήν να πω, για να μην αφήσουμε παραπονεμένες τις συνοικίες μας, ναι, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΛ εξελίσσει ένα πολύ σημαντικό έργο αντικατάστασης αγωγών σε συνοικίες. Και μέσα στα εννοείται επόμενα... ένα παλαιό δίκτυο που είναι και ακατάλληλο. Ένα παλαιό έτσι. Δίκτυο που πρέπει να ανανεωθεί, το οποίο έχει ως συνοδό έργο την πλήρη ασφαλτόστρωση των δρόμων στους οποίους αλλάζουμε δίκτυα, και είναι τα δίκτυα της κάθε συνοικίας. Στόχος, όλες οι συνοικίες μέσα σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα να έχουν ανανεώσει τα δίκτυά τους και να έχουν πλήρη ασφαλτόστρωση. Ήδη από τις 23-24 συνοικίες της πόλης, μέσα στη θητεία αυτή ολοκληρώνουμε περίπου τις 15. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται έργο στη Νέα Σμύρνη, εξελίσσεται έργο στη Φιλιππούπολη, στον Άγιο Θωμά, θα μπούμε στον Άγιο Αθανάσιο. Άρα λοιπόν γίνεται μια δουλειά και στο επίπεδο αυτό των συνοικιών πάρα πολύ σημαντική, για να μην υπάρχουν οι μεμψημυρίες ότι βλέπουμε μόνο το κέντρο και δεν βλέπουμε τις συνοικίες. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι ένα ολιστικό έργο υψηλού επίπεδου, χρηματοδοτημένο σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, το οποίο το τρέχουμε με χίλια, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να το ολοκληρώσουμε. Και μέσα σε αυτό και βεβαίως οι σημαντικές πολιτιστικές υποδομές μας, όπως είπαμε για το προσκήνιο πολιτισμού. Έτσι τις επόμενες ημέρες βγαίνει ο διαγωνισμός για το ρολόι. Έτσι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η δημοπράτηση του έργου του επανάχρησης του κτηρίου Μπεζεστένη, της Οθωμανικής αγοράς της παλιάς. Άρα όλα αυτά συνθέτουν ένα πρόγραμμα το οποίο δουλειάς, το οποίο πάει πολύ ψηλότερα σε επίπεδο την ίδια την πόλη. Μάλιστα. Πάντα σε συνάρτηση με το ΣΒΑΚ. Χθες, προχθές, κύριε Πολύζο, βγήκε το πρόγραμμα πόλης από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων κτλ. Θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Το πρόγραμμα αυτό, για λόγους γνωστούς που όσοι ξέρουν το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρουν ότι είναι πολύ σφιχτές οι διαδικασίες και οι προκηρύξεις, θα σας πω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, πρόβλημα απορρόφησης πόρων. Παρά το διαμοιρασμό που θα γίνει, όπως έγινε με το ψηφιακής πολιτικής, οι πόλεις δεν θα είναι έτοιμες. Η Λάρισα θα είναι έτοιμη. Γιατί δεν θα είναι, επειδή είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα οι τεχνικές σας υπηρεσίες. Η άλλη πλευρά είναι αν οι κεραίες του επικεφαλής πιάνουν αυτά που έρχονται. Μάλιστα. Okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Εμείς λοιπόν θα προχωρήσουμε... Έχετε εναρμονιστεί με τη φιλοσοφία του προγράμματος, λέτε εγκαίρως, και γι' αυτό... Προφωνέστατα, και ολοκληρώνουμε μελέτες που αφορούν την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης, από το δεύτερο αρχαίο θέατρο, από το πρώτο αρχαίο θέατρο, από τον περιβάλλοντα του αρχαίου θέατρου. Με διαδρομές θα γίνει αυτό ή και με απαλωτριώσεις, όπως στην περίπτωση του αρχαίου θέατρου? Έχει και απαλωτριώσεις. Mm-hmm. Έχει και απαλωτριώσεις, τις οποίες συζητούμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ αν θα τις εντάξει το ανάκαμψης αυτές. Κυρίως είναι διαδρομές, οι οποίες ενοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία του ιστορικού κέντρου της Λάρισας, φτάνουν μέχρι το Μήλο και από το Μήλο μέχρι το άγαλμα του Ιπποκράτη και το βοτανικό κήπο που σχεδιάζει. Άρα σχεδιά, μια διαδρομή που ξεκινά, λέτε, από το δεύτερο αρχαίο θέατρο. Δεύτερο αρχαίο θέατρο. Περνάει από πρώτο το αρχαίο θέατρο, πρώτο, συνεχίζει στο Μήλο και καταλήγει απέναντι καταλήγει, από το πάρκο, ας πούμε, του Αλκαζάρ. Γύρω, καταλήγει στο Αλκαζάρ, στο βοτανικό κήπο που με τα φυτά του Ιπποκράτη. Άρα. Και με την πολύ ωραία αναμόρφωση του. Ελάτε να κλείσουμε, Δήμαρχε, με ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδος που έχει στην Λάρισα τερματισμό στα τέλη του Απρίλη. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο οφείλω να το καταθέσω,
Ο αρχικός σχεδιασμός δεν είχε μέσα τη Λάρισα. Εγώ επενέβην και επενέβην ισχυρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Εισακούστηκα και από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και από τον αντίστοιχο φορέα, την Ομοσπονδία των Ποδηλατικών Συλλόγων, για να μπορέσει να ενταχθεί και η πόλη σε αυτό το διεθνές και πολύ πολύ μεγάλο γεγονός. Διεθνής ποδηλατικός γύρος λοιπόν, περίπου 20 επαγγελματικές ομάδες, 140 επαγγελματίες αθλητές από όλο τον κόσμο θα βρεθούν στη χώρα στις αρχές του Απρίλη για να κάνουν μια διαδρομή αγώνων από το Ηράκλειο της Κρήτης μέχρι και τα Ιωάννινα. Ένας από τους σταθμούς, τους σημαντικούς σταθμούς με διαμονή και με παράλληλες εκδηλώσεις είναι η Λάρισα. Μπράβο. Πολύ η οποία σημαντικό. Βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζει μια τεράστια προβολή. Τα ελικόπτερα και τα drones της υπόθεσης αυτής που θα παρακολουθούν όλη τη διαδρομή έχουν ήδη στο πρόγραμμά τους συγκεκριμένους χρόνους παρουσίασης της Λάρισας στις 200 χώρες οι οποίες θα έχουν σήμα από το συγκεκριμένο ποδηλατικό γύρο. Υπέροχο. Είναι μοναδική ευκαιρία. Καλά, θα τα πούμε αναλυτικά βεβαίως όσο θα πλησιάζει να τα πούμε. Είναι κορυφαίο αθλητικό γεγονός και ευχαριστώ όλους όσοι συνέδραμαν στην υπόθεση να συμμετέχει η Λάρισα στην υπόθεση. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.